Χριστού θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Αποκάλυψης το πρώτο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Σελίδες 1087 Σελίδες 1087 Αποκάλυψης Ιωάννου του Θεολόγου πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο. Γράψον όσα είδες και όσα είναι και όσα μέλουσι να γίνουν μετά ταύτα. Το μυστήριο των 7 αστέρων τους οποίους είδες εν τη δεξιά μου και τα 7 λιχνίαστας χρυσάς, οι 7 αστέρες είναι οι άγγελοι των 7 εκκλησιών και 7 λιχνίες τας οποίας είδες είναι 7 εκκλησία. Προς τον άγγελον της εκκλησίας της Εφέσου γράψον, ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρας εν τη δεξιά αυτού. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λιχνιών των χρυσών, εξεύρω τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ό,τι δε δύνασε να υποφέρεις τους κακούς και δοκίμασας τους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και έβρες αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή και δια το όνομά μου εκοπίεσας και δεν απέκαμας. Πλην έχω τι κατά σου διότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι προς σε ταχαίως και θέλω κινήσει τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής, αν δεν μετανοήσεις. Έχεις όμως τούτο, ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών, τα οποία και εγώ μισώ. Ως τις έχει ο Τίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσεις αυτό να φάγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι εν μέσω του παραδείσου του Θεού. Και προς τον άγγελον της εκκλησίας των Σμυρναίων γράψον. Ταύτα λέγει ο πρώτος και ο έσχατος ώστις έγινε νεκρός και έζησεν. Εξεύρω τα έργα σου και την θλίψην και την πτωχίαν είσαι όμως πλούσιος και την βλασφημίαν το λεγόντον εαυτούς ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά συναγωγή του σατανά. Μη φοβούμι δεν εκ των όσα μέλης να πάθεις. Ιδού ο διάβολος μέλη να βάλει την άσεξη μόνης φυλακήν για να δοκιμαστείτε και θέλετε έχει θλίψην 10 ημερών. Γινού πιστός μέχρι θανάτου και θέλω σι δώσει τον Στέφανον της ζωής. Ως της έχει ο Τίον να σ' ακούσει τι λέει το πνεύμα προς τας εκκλησίας. Ο Νικόν δε θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Αμήν. Έσχατες ημέρες και ο Κύριος κατά την αγαθήν πρόνοιαν αυτού συνέγραψε δια Πνεύματος Αγίου την αποκάλυψη του Ιωάννου για να μας αποκαλύψει πρώτον όσα γίνονται και συμβαίνουν στον ουρανό και πώς εργάζεται και πώς σκέπτεται ο Πατέρας, ο Λόγος και το Πνεύμα το Άγιο. Δεύτερον, να μας αποκαλύψει όσα συμβαίνουν στη γη και ιδιαίτερα σε μας τις έσχατες αυτές οι μέρες. Και τρίτον, όσα πρόκειται να συμβούν και να γίνουν μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και πάλι στη γη. Όμως, σήμερα εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που μας αποκαλύπτει ο Θεός και γίνονται στη γη. Και απευθύνεται ο Θεός στον άγγελο της Εκκλησίας, της Εφέσου και των Σμυρναίων. Και ο άγγελος της Εκκλησίας είναι αυτός ο οποίος έχει την εξουσία γιατί ο Θεός τον κρατάει στο δεξί του χέρι. Αλλά και όλοι μας έχουμε κάποια μορφή εξουσίας. Ο άγγελος έχει στην εκκλησία, γιατί η εξουσία του πηγάζει από το Λόγο του Θεού, από τον Ιησού Χριστό. Οι πατέρες έχουν εξουσία στα σπίτια τους, γιατί η εξουσία τους πηγάζει από τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, καθώς βεβαιώνει ότι κεφαλή της γυναικός και του σπιτιού είναι ο άντρας, από τις μητέρες που έχουν εξουσία στα τέκνα τους και στον οίκον τους, γιατί η εξουσία τους πηγάζει από το Λόγο του Θεού και τον Ιησού Χριστόν, καθώς τις θέτει οικοφύλακες, από κάθε έναν άντρα ή γυναίκα, σε όποιο περιβάλλον και να βρίσκεται και η εξουσία πηγάζει από το Λόγο του Θεού, καθώς λέγει ότι πάντα το ίχνος των ποδών σου όπου πατήσει δικό σου είναι στο χαρίζω και έχει εξουσία ο άνθρωπος,
μέσα στη δουλειά του, στη γειτονιά του, στο περιβάλλον του, ο άνθρωπος του Θεού, ή τουλάχιστον πρέπει να έχει εξουσία, γιατί μπορεί και να τη χάσει, και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Αλλά ιδιαιτέρως έχουμε εξουσία στην προσωπική μας ζωή. Ιδιαιτέρως και αυτό και γι' αυτό με τη χάρη του Χριστού θα μιλήσουμε περισσότερο σήμερα. Εξουσία στην προσωπική σου ζωή. Αγαπητέ αδελφέ, αγαπητή αδελφή, νέε, νέα, γέροντα, γερότησα, έχεις αποκλειστικά εσύ. Σου έχει δώσει ο Θεός το υπέρτατο αυτό αγαθό της απόλυτης ελευθερίας. Με αποτέλεσμα μπορείς το περπάτημά σου να το διαγράφεις εσύ και μόνο εσύ. Μπορείς τη ζωή σου να την προσδιορίζεις, την πορεία της ζωής σου, να την προσδιορίζεις εσύ και μόνο εσύ. Είτε οδηγούμενος από το Λόγο του Θεού και διοικούμενος από το Πνεύμα το Άγιο, να αγωνίζεσαι και να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης και να ακολουθείς την τετριμένη οδό που δεν θα σ' αρέσει. Σε κανέναν δεν αρέσει να μπαίνει μέσα στα δύσκολα του Λόγου του Θεού και να περπατάει ανηφορικό και τεθλιμμένο δρόμο χάριν του Χριστού. Και το σ' αρέσει και μ' αρέσει έχει να κάνει με την καρδιά μας. Σε όλους μας αρέσει ο εύκολος δρόμος και η εύκολη ζωή και η εύκολη πορεία. Είναι θέμα επιλογής και απόφασης προσωπικής με την εξουσία που έχει και μας έχει δώσει και μας δίνει ο Θεός με το Λόγο Του. Τα αποτελέσματα είναι για μένα την Εκκλησία της Εφέσου και η υπόσχεση του Θεού, η γη της επαγγελίας θα λέγαμε. Η επαγγελία είναι ότι θα δώσω σε αυτόν που θα νικήσει, γιατί είναι ένας αγώνας. Να τρώγει εκ του ξύλου της ζωής, το οποίο είναι το μέσο του παραδείσου. Και ο παράδεισος, ο αρχικός, ήταν στην Εδέμ, όπου έθεσε το μέσο αυτού τον Αδάμ και την Εύα και το ξύλο της ζωής που ποτέ δεν έφαγαν. Ο παράδεισος για την Εκκλησία του Χριστού, ο πνευματικός, είναι η Εκκλησία του Θεού, του Ζώντος, ο οίκος του Θεού, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, όπου εν το μέσο αυτού του παραδείσου είναι το δέντρο, το ξύλο της ζωής, το οποίο ελευθέρως μπορείς να τρώγεις. Ενώ στον Αδάμ με την παράβασή του τον εξόρισε για να μην τρώγει. Όμως εμάς ο Χριστός μας έφερε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στην Εκκλησία, γιατί Αυτός μας πρόσθεσε και ο Κύριος προσθέτει τους σωζωμένους στην Εκκλησία για να τρώγομεν εκ του ξύλου της ζωής. Να απολαμβάνουμε τα σπλάχνα του Χριστού, του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη δόξα του Θεού, τη δύναμη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Είναι δοσμένη μέσα στην Εκκλησία του. Και για την Εκκλησία των Σμυρναίων, ο Νικών, γιατί πάλι είναι αγώνας, δεν θέλει αδικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου. Υπόσχεσης μεγαλείου, αιώνιας ζωής, όπου θα βασιλεύουμε, αν και δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε τότε, καθώς εν εξεύρωμεν ότι θα είμαι θα όμοιοι με τον Χριστό, και καθώς ο Χριστός είναι βασιλεύς βασιλέων και Κύριος Κυρίων, κατά τον ίδιο τρόπο θέλωμεν, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων. Κι άλλες υποσχέσεις έχει, αλλά εμάς αυτές οι δύο είναι που θα μας απασχολήσουν. Να τρώγεις εκ του ξύλου της ζωής από τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων.
και να είσαι βασιλεύς του υψίστου από τώρα και έως του αιώνος των αιώνων. Και όλα αυτά με καλή εκπλήρωση υπακούοντας το Λόγο του Θεού της εξουσίας της οποίας σου έχει δώσει ο Θεός. Σαν άτομο, σαν μέλος οικογένειας, σαν μέλος κοινωνίας, σαν μέλος εκκλησίας, σαν διάκονος, σαν πρεσβύτερος, σαν ποιμένας, σαν ευαγγελιστής, σαν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, σαν πνευματική υπόσταση μέσα στον οίκο του Θεού και μέσα στην προσωπική σου και οικογενειακή σου ζωή. Και αυτό θα αποτελέσει την αιτία, τη μοναδική αιτία για να απολαμβάνεις στη ζωή σου πλήρως, με απόλυτο τρόπο, τη δόξα του Θεού. Δεν είναι υπόσχεση να απολαμβάνεις βίων ανθόσπαρτων ποτέ. Η υπόσχεση είναι βίων ευλογημένων στην παρουσία του Θεού πάντοτε. Όμως ο Λόγος του Θεού, οι υποσχέσεις του Θεού, οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου είναι, έχουν τέτοια ευαισθησία που μπορεί κάποιος άνθρωπος να νομίζει ότι είναι ακόμη και τέλειος, αν και όλοι μας λέμε κανείς δεν είναι τέλειος, να μην βρίσκει ελάττωμα και να έρχεται ο Θεός να του αποκαλύπτει ότι δεν πας καλά. Θέλω μια φορά ακόμη να θυμηθούμε αυτό το «δεν πας καλά» που το ξέρουμε. Το βλέπουμε στον εαυτό μας αν πάμε καλά ή δεν πάμε. Ακόμη το βλέπουμε στους άλλους αν πάνε καλά ή δεν πάνε. Το βλέπουμε ο πατέρας, την οικογένειά του, αν η οικογένειά του πάει καλά ή δεν πάει. Φαίνεται καθαρά. Το βλέπει η μάνα στα παιδιά της αν πάνε καλά ή δεν πάνε. Και όχι στο τέλος, από την αρχή το βλέπουμε. Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Ακολουθούν την οδηγία του Θεού άμεσα, με εμπιστοσύνη, με πίστη, χωρίς αντιρρήσεις, χωρίς ερωτήσεις, δισταγμούς, γκρίνιες, φόβους, καθυστερήσεις, ενδιασμούς, αλλά με χαρά, δοξολογία και ύμνο. Φαίνεται ο άνθρωπος που πάει καλά. Φαίνεται ο ζηλωτής και φαίνεται και ο χλιαρός. Φαίνεται. Και στον εαυτό μου μπορώ να το δω και σε όλους εσάς. Μπορεί την καρδιά σας να μην την ξέρετε και τη δική μου να την ξέρω όσο την ξέρω. Αλλά το περπάτημά μου, αν κουτσένω, αν αργώ, αν δεν ακολουθώ, μπορώ να το διακρίνω. Ξέρω αν πάω καλά ή δεν πάω καλά. Όμως μερικές φορές, αδερφοί αγαπητοί, έρχεται ο Θεός και λέει υπάρχει, έχω τι κατά σου, υπάρχει κάτι μικρό που δεν το έχεις καταλάβει. Γι' αυτό πάντοτε χρειαζόμαστε τον Θεό. Πάντοτε χρειαζόμαστε τον έλεγχο του Κυρίου, γι' αυτό και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, μακάριος είναι αυτός τον οποίον ελέγχει ο Κύριος. Όχι ελέγχει, κατακρίνει και κρίνει και καταδικάζει. Ελέγχει σημαίνει κοντρολάρει. Είναι κάτω από το δικό του έλεγχο, κάτω από τη δική του οδηγία. Άλλωστε είναι γραμμένο, μόνο όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού. Τι σημαίνει αληθώς τέκνα Θεού? Εξασφαλισμένη η αρπαγή της Εκκλησίας για αυτούς, η Βασιλεία των Ουρανών. Μόνο όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει, αν ζείτε κατά το Πνεύμα προσέχετε. Κείνο που έχει σημασία είναι να περπατείτε κατά το Πνεύμα. Ερχόμενος λοιπόν
σε επαφή, σε προσωπική σχέση ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός με τον ποιμένα της Εκκλησίας, με τον Άγγελο της Εκκλησίας της Εφέσου του λέγει «Εγώ είμαι αυτός που κρατάω το χέρι σου όπως κρατάω το χέρι όλων στους οποίους έχω δώσει τη δική μου εξουσία και εγώ είμαι αυτός που περιπατώ εν μέσω των Εκκλησιών και ξέρω πάρα πολύ καλά τα έργα σου που δεν τα ξέρει κανένας άλλος. Γι' αυτό ποτέ να μην κρίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, και θα σας το ξαναπώ αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό στη ζωή μου. Ήρθε κάποιος και μου λέει, το ξέρεις ότι αυτή η αδελφή έχει πολλά λεφτά και δεν δίνει καθόλου? Και του λέω, το ξέρεις ότι δεν ξέρεις πόσα δίνει? Ποτέ να μην κρίνουμε, γιατί εμείς κρίνουμε κατά την όψη. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει την κρίση. Ο Θεός θέλει την πίστη, την υπακοή και την υπομονή. Και σήμερα, αδελφοί αγαπητοί, δύο πράγματα θα δούμε. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, όπως πράγματι αγωνίζεται ο ποιμένας της Εφέσου και η Εκκλησία της Εφέσου. Την πίστη μου διατήρησα, όπως πράγματι την έχει διατηρήσει ο ποιμένας και η Εκκλησία της Εφέσου. Το δρόμο με τελείωσα, εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Γιατί στον ουρανό δεν πάμε αν δεν αγωνιζόμαστε τον αγώνα μέχρι το τέλος, αν δεν διατηρούμε την πίστη μέχρι το τέλος και αν δεν θα τελειώσουμε το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει σε καθέναν από εμάς μέχρι το τέλος. Ξέρω τα έργα σου, ξέρω τον κόπο σου, ξέρω την υπομονή σου, ξέρω ότι δεν μπορείς να ομοζυγείς και να υποφέρεις με τους κακούς. Ξέρω ότι έχεις πνεύμα και διάκριση να εξετάζεις αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και Χριστιανοί και δεν είναι και τους βρήκες ψεύτικους. Ξέρω ότι υπέφερες στον αγώνα που αγωνίζεσαι. Ξέρω ότι έχεις υπομονή. Ξέρω ότι εκοπίεσες και ξέρω ότι δεν απέκαμες, δεν έχασες την πίστη σου. Αλλά έχω κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Την αγάπη σου την πρώτη αθήκας. Δεν μ' ακολουθείς έτσι πως μ' ακολουθούσες. Έχει αλλάξει η σχέση σου μαζί μου στην οδηγία και στη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν σ' αρέσει τόσο πολύ να περπατάς σε γη έρημο και άσπαρτο. Έχεις γίνει χριστιανός λίγο πιο πολύ καλοπερασάκιας. Θέλεις περισσότερο την άνεση παρά τη θυσία. Θέλεις περισσότερο την ξεκούραση παρά τον κόπο. Έχεις αλλάξει. Και κοίταξε να ξανααλλάξεις. Κοίταξε να μετανοήσεις. Γιατί θα μετακινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Γιατί θα χάσεις την εξουσία σου και το έργο σου. Δηλαδή, θα χάσεις την οικογένειά σου, αδελφέ. Θα χάσεις τα παιδιά σου, αδελφή. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό, αδελφή, το μήνυμα σήμερα. Θα χάσεις τη γυναίκα σου, αδελφέ. Θα χάσεις τον άντρα σου, αδελφή. Θα χάσουμε την ψυχή μας εάν δεν επιστρέψουμε στην πρώτη αγάπη για να κάνουμε τα πρώτα έργα, για να ξαναγυρίσουμε πίσω στην ευαισθησία της απόλυτης υπακοής η οποία προέρχεται από την εξήτηση, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Ξέρουμε λοιπόν τώρα, αν σε όλα πάμε καλά, αλλά σε αυτό τα χαλάμε λίγο, από το πώς εξητούσαμε στην αρχή, στη συνέχεια και σήμερα. Πώς εξητούσαμε στο Λόγο του Θεού, πώς εξητούσαμε στην προσευχή, πώς εξητούσαμε στην υπηρεσία, πώς εξητούσαμε στην ψαλμωδία, πώς ψέλαμε στην αρχή, πώς προσευχόμαστε στην αρχή, πώς δοξάζαμε στην αρχή, πώς υπηρετούσαμε στην αρχή, πώς τρέχαμε στην αρχή. Το ξέρουμε
εμείς, ο καθένας από μας. Και έρχεται τώρα ο Θεός, επειδή το ξέρουμε, να μας χτυπήσει το καμπανάκι, να μας το υπενθυμίσει λέγοντάς μας: πρόσεξε, πρέπει να νικήσεις. Γιατί μόνο στον νικόντα εγώ θα δίνω να τρώγει εκ του ξύλου της ζωής μέσα στον παράδεισο, μέσα στην εκκλησία εδώ και μέσα στην αιώνια ζωή εκεί. Μόνο στον νικόντα. Νέο ξεκίνημα, επιστροφή στην πρώτη αγάπη, επιστροφή στην άρρηκτη σχέση μας με τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου, δια της αγάπης, με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη, ώστε ξανά να αρχίσουμε να απολαμβάνουμε τα σπλάχνα του Θεού, τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Κυρίου των δυνάμεων. Και χθες το βράδυ στην νεολαία είμαστε μαζί και ο Θεός μας έδωσε ένα μήνυμα: βάλε πρότυπο στη ζωή σου, κάνε πρότυπο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Βάλε πρότυπο στη ζωή σου. Όταν πήγα εγώ στην εκκλησία, κοίταξα και είπα: για να δω τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και πλησίασα και είδα τους παλιούς εκείνους αδελφούς που κήρυταν το Λόγο του Θεού, και είδα ανθρώπους με ευλογημένες οικογένειες, είδα ανθρώπους να υπηρετούν ευλογημένες εκκλησίες, είδα γυναίκες να υπηρετούν από το πρωί μέχρι το άλλο πρωί, τα σπίτια τους ανοιχτά, είδα άντρες να τρέχουνε να ομολογούνε τον Ιησού Χριστόν, να αγαπάνε τους αδελφούς. Και είδα το Θεό να τους ευλογεί όλους αυτούς. Και είπαμε με τη γυναίκα μου: Κύριε, έτσι θέλουμε να μας κάνεις. Σαν και αυτό τον αδελφό, σαν και εκείνον τον αδελφό, σαν τον άλλον αδελφό, σαν και εκείνη την οικογένεια, σαν την άλλη οικογένεια. Ποιο είναι το πρότυπο? Και εδώ είναι κρίσης, αδελφοί, ανθρώπινη. Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις? Θέλεις να μοιάσεις, τι να πω τώρα, σε έναν ποδοσφαιριστή, σε έναν τραγουδιστή, σε έναν τραγουδοποιό με κιθάρες? Θέλεις να μοιάσεις σε έναν επιστήμονα, σε έναν βιομήχανο? Σε ποιον θέλεις να μοιάσεις? Εγώ θέλω να μοιάσω, αδερφοί αγαπητοί, στον Θεό, στον Χριστό, στον Παράκλητο και στους ευλογημένους ανθρώπους του Θεού. Και επειδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο δεν τον βλέπω για να του μοιάσω παρά μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού και το αγωνίζομαι, όμως τον αδελφό μου δίπλα τον βάζω, τον βλέπω. Και μέσα στην Εκκλησία έχουμε πρότυπα, αδερφοί, καλά πρότυπα. Όπως είχα και εγώ όταν πρωτομπήκα, νέο παιδί, γυναίκα μου ήταν 29 χρονών όταν μπήκαμε, κοριτσάκι. Και γονετίζαμε και προσευχόμαστε και λέγαμε: κάνε μας, Κύριε, έλεγε η γυναίκα μου, σαν τη Μαρίτσα, σαν τη Λόλα, σαν τη Βάσο. Και όπως το ζητάγαμε, έτσι μας το έδινε Θεός. Και τώρα όλοι μας έχουμε πρότυπα. Βάλε πρότυπο, αδερφέ, ανθρώπου ζηλωτή στα πνευματικά. Βάλε πρότυπα για να αλλάξει η ζωή σου. Και τότε ο Θεός θα σε κάνει και σένα πρότυπο μέσα στην Εκκλησία. Τα ίδια λόγια έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: γίνε, αδελφέ μου Τιμόθεε, εσύ που είσαι νέος, τύπος του ποιμνίου, και μοιάσε σε μένα καθώς εγώ μοιάζω στο Χριστό. Και ο Θεός θέλει τύπους του ποιμνίου για να αποκαλύπτει τη δόξα του σε όλους τους ανθρώπους μέσα από αυτούς. Τύπος του ποιμνίου πατέρας, τύπος του ποιμνίου μητέρα, τύπος του ποιμνίου διάκονος, τύπος του ποιμνίου πρεσβύτερος, τύπος του ποιμνίου νέος, νέα, νιώπαντρος, νιώπαντρη, πατέρας με μικρά παιδιά, πατέρας με μεγαλύτερα, τύπος του ποιμνίου. Αλλά για να γίνεις τύπος του ποιμνίου, γίνεται ζηλωτές των πνευματικών.
και βάλτε πρότυπα. Όχι ηθοποιούς, όπως βάζει ο κόσμος. Και ούτε ανθρώπους τους οποίους ο Θεός έχει ευλογήσει με χαρίσματα. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Κάνε με, Κύριε, προφήτη σαν γι' αυτόν. Κάνε με, Κύριε, κήρυκα σαν γι' αυτόν. Θα σε κάνει ό,τι θέλει αυτός. Αλλά όταν πεις κάνε με, Κύριε, υπηρέτη σαν γι' αυτόν. Δούλο σαν γι' αυτόν. Εργάτη σαν γι' αυτόν. Δούλη σαν γι' αυτήν. Στην υπηρεσία των αδελφών μας και ιδιαιτέρως των ελαχίστων, γιατί τότε υπηρετούμε τον ίδιο τον Χριστό. Πρότυπα, αδερφέ, βάλε πρότυπα. Διάλεξε τι σ' αρέσει. Θα βρεις πολλά πρότυπα μέσα στην εκκλησία αυτή τη μικρή. Για να έχει διαλέξει σαν τη βάσο του Γιώργου του Φέγγου να την κάνει ο Θεός. Δεν ξέρω αν την έκανε, αλλά τουλάχιστον την αύξησε. Βάλε πρότυπα, αδερφέ μου, για να σε κάνει ο Θεός τύπο του ποιμνίου και να φανερώσει τη δόξα του μέσα από τη ζωή σου. Πρότυπα αγάπης, πρότυπα πίστεως, πρότυπα υπηρεσίας, πρότυπα ταπείνωσης, πρότυπα προσευχής. Βάλε, θα βρεις, βάλε και ζήτα. Μην αφήνεις την πρώτη σου αγάπη να σβήνει και έρχεται η χλιαρότητα μέσα σου. Θα σε ξεμέσει ο Θεός. Και στην εκκλησία των Σμυρναίων ο Θεός βλέπει πάρα πολλά καλά πράγματα. Τ' αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ο οποίος έγινε νεκρός και έζησε. Είδα τα έργα σου, είδα τη θλίψη σου, είδα τη φτωχία σου, αλλά ξέρω ότι είσαι πλούσιος. Είδα ότι σε βλασφημούνε, σε κατακρίνουνε και σε κατηγορούνε. Αυτοί που λένε ότι είναι Ιουδαίοι και δεν έχουν καταλάβει ότι είναι συναγωγή του Σατανά. Και τώρα μη φοβάσαι από αυτά τα οποία πρόκειται να πάθεις. Γιατί εγώ επέτρεψα, λέει ο Θεός, ο διάβολος, να βάλει την άσεξη μόνη στη φυλακή και να δοκιμαστείτε και θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Γιατί? Όσο και αν ψάξεις δεν θα βρεις εδώ να λέει ο Θεός σε αυτόν τον άγγελο που είχε εξουσία, είδα την υπομονή σου. Τον αγώνα τον αγωνίζεται, τον δρόμο τον ακολουθεί, στην πίστη τα χαλάει. Αποκάμει εύκολα. Και ο Θεός θέλει να τον αυξήσει στην υπομονή. Η υπομονή, αδερφοί αγαπητοί, είναι κεφάλαιο για το χριστιανό. Χωρίς την υπομονή δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν πρόκειται να απολαύσεις τις επαγγελίες του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός που αγαπάει μας διδάσκει. Δεν έχεις υπομονή, ζήτα μου, θα σου δώσω. Αν δεν μου ζητήσεις, θα φέρω θλίψη. Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή. Και είναι ανάγκη να έχεις υπομονή γιατί η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Να λοιπόν τώρα ότι ο Θεός θέλει να αποφεύγουμε εμπολής και τις θλίψεις, παρόλο που μας λέει στον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Αλλά άλλο η θλίψη την οποία επιτρέπει ο Θεός στη δόξα Του και άλλη η θλίψη που μας φέρνει ο Θεός για τη διόρθωσή μας. Υπομονή. Ο Απόστολος Παύλος λέγει και ομολογεί την πίστη διαιτήρησα μέχρι το τέλος. Απέκαμε. Γι' αυτό και η προτροπή για να μην αποκάμει του Κυρίου μας σε αυτόν τον άγγελο, τον έχοντα εξουσία επί της εκκλησίας, την οποία επηρεάζει με τη ζωή του τη ζωή της εκκλησίας, όπως ο πατέρας επηρεάζει απόλυτα με τη ζωή του τη ζωή της οικογένειάς του και λοιπά και λοιπά. Κάθε ένας που έχει εξουσία επηρεάζει απόλυτα. Γι' αυτό του λέει γίνου πιστός μέχρι θανάτου, μέχρι το τέλος. Και εγώ
σε βεβαιώνω ότι αν γίνεις πιστός και υπομονετικός μέχρι το τέλος, θα σου δώσω το στέφανο της ζωής. Αν δεν γίνεις, αν δεν γίνεις, δύσκολα τα πράγματα. Γίνου πιστός μέχρι θανάτου. Αδελφοί, δύο πράγματα σήμερα θέλει ο Θεός. Να εξητήσουμε για να αναβαθμίσει τη σχέση μας μαζί Του. Για να μας καταστήσει τύπους του ποιμνίου. Να εγκαταλείψουμε την πάσης φύσεως χλιαρότητα. Να πλησιάσουμε το Θεό με απόλυτη υπακοή, οδηγούμενοι και διοικούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Να δηλαδή να Τον αγαπήσουμε το Χριστό, όπως όταν μας έσωσε. Και να λάβουμε δύναμη δια Πνεύματος Αγίου και υπομονή να προχωρήσουμε. Και θα φτάσουμε. Και θα προχωράμε ευλογημένοι. Και θα φτάσουμε ένδοξοι. Και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών πλουσίως. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 184.